Γεια σας, γεια σας, καλώς ήρθατε. Συγγνώμη, πριν ξεκινήσουμε να κάνω κάτι που θέλω. Αυτό δεν το κάνετε εσείς οι ίδιοι. Αυτό που μόλις με είδατε να ασκίζω, κυρίες και κύριοι, είναι ένα πτυχίο από αυτά που έχουν αυτοί οι καινούργιοι σκηνοθέτες που πάει και προσλαμβάνει η Disney. Και το έσκησα γιατί, παιδιά, ήρθε η ώρα να ξανακάνετε μαθήματα. Ήρθε ο δάσκαλος, ο Μάστερ, ο Θρύλος, να διδάξει πάλι. Πάρτε τετράδια λοιπόν όλοι σας, μαζί και εγώ, γιατί ο James Cameron επέστρεψε 13 χρόνια μετά για να κάνει ένα καινούριο Masterclass. Γιατί αυτό που είδα χθες, ναι, ταινία δεν ήταν, ήταν Masterclass. Πάμε λοιπόν σήμερα να μιλήσουμε χωρίς spoil, το τονίζω αυτό, για την δεύτερη ταινία Avatar. Έτοιμοι! Φύγαμε! Πριν ξεκινήσω, να σου υπενθυμίσω, αν σου αρέσει το υλικό που βλέπεις αυτό το κανάλι, μην ξεχνάς να πατάς το κουμπί του like, και αν είσαι καινούριος, πάτησε το κουμπί της εγγραφής και το καμπανάκι για να σου έρχονται ειδοποιήσεις για τα επόμενα καινούρια βίντεο που θα έρθουν και έρχονται βιντεάρες. Και να πω και ένα τεράστιο full ξεχωριστό ευχαριστώ στα επίσημα μέλη αυτού εδώ του καναλιού που βοηθούν έμπραχτα και στηρίζουν έμπραχτα το κανάλι με τον οβολό τους. Ξεκινάμε. Αρχικά, για όσους δεν ξέρουν τι θα πει ακριβώς James Cameron και Avatar, θα τους παραπέμψω στο καλή ή κακή βίντεο που έχει γίνει για την πρώτη ταινία Avatar, το full αναλυτικό και full διασκεδαστικό. Τουλάχιστον έτσι νομίζω εγώ. Οι υπόλοιποι εδώ μαζί μου. Για αρχή, να διευκρινίσω, να τονίσω ότι η δεύτερη ταινία Avatar στήχησε, η δημιουργία της δηλαδή, στήχησε 1 δις δολάρια. Λες και η διαφορά, τέλος πάντων. Και τώρα ίσως απορείτε, ρε παιδί μου, το πού πήγαν όλα αυτά τα λεφτά. Γιατί, ας πούμε, χρειάστηκαν τόσα λεφτά. Άμα δείτε το The Way of Water, θα καταλάβετε πού πήγαν. Εγώ ένα έχω να πω. Εάν είσαι εταιρεία παραγωγής ταινιών και έχεις ένα δι στην άκρη και δεν ξέρεις τι να το κάνεις ή μάλλον θες να το επενδύσεις, επένδυσε το στο James Cameron. Αυτός θα ξέρει πολύ καλά τι να το κάνει. Το Avatar 2 λοιπόν, ναι μεν συνεχίζει σεναριακά την ιστορία από εκεί που την άφησε το πρώτο Avatar, αλλά ταυτόχρονα τοποθετείται και αρκετά χρόνια μετά. Επίσης να πω από τώρα, γιατί θα το έχετε πάρα πολύ απορία, είμαι σίγουρος, όποιος δεν έχει δει την πρώτη ταινία Avatar, είτε γιατί δεν προλαβαίνει, είτε γιατί για κάποιο λόγο μπορεί να μην θέλει, ρε παιδί μου, μπορεί να πάει και να δει κατευθείαν τη δεύτερη, τα εξηγεί όλα αναλυτικότατα και δηλαδή προς Θεού. Πώς να μην το εξηγεί, είναι 3 ώρες και 12 λεπτά. Αν μη τι άλλο, έχει υποχρέωση να τα εξηγεί όλα. Πάντως, η δική μου συμβουλή που θα σας δώσω για εδώ, αλλά και γενικά για κάποιο sequel που βγαίνει, ρε παιδί μου, εάν προλαβαίνετε, πάτε και δείτε την πρώτη ταινία. Γιατί, όσο να είναι, αν έχεις δει την πρώτη ταινία, αν έχεις δει αναλυτικά την ιστορία, πώς εκτυλίσσεται, πώς εξελίσσεται, ρε παιδί μου, τη δεύτερη ταινία θα τη δεις με άλλο μάτι. Γιατί, ναι, μεν τα εξηγεί όλα σωστά η δεύτερη ταινία Avatar, ώστε να μπορείς να μπεις στην ιστορία και να την παρακολουθήσεις, αλλά ρε παιδιά, η πρώτη ταινία έχει προλάβει και έχει εξελίξει χαρακτήρες, έχει σετάρει κάποια πραγματάκια που επίτηδες θα παραλείπτει η δεύτερη, γιατί είναι συνέχεια. Οπότε δείτε την πρώτη για να δεθείτε καλύτερα με τους χαρακτήρες, γιατί επανεμφανίζονται πολλοί από αυτούς. Μη σας πω, σχεδόν όλοι. Όπως είχαμε πει λοιπόν και στο καλή ή κακή βίντεο για την πρώτη ταινία Avatar, παιδιά, το Avatar franchise τερμάτισε τον όρο CGI. Και δεν υπερβάλλω, το τερμάτισε. Ή τουλάχιστον έτσι λέγαμε, έτσι νομίζαμε εμείς όλοι. Και όσο το λέγαμε, παιδιά, σε μια γωνίτσα καθόταν ο James Cameron με την πυρίτσα του και γελούσε ειρωνικά. Και μετά από 13 χρόνια, μάλλον ήταν πολύ μεγάλο το ποτήρι με την πύρα που έπινε, βγαίνει μπροστά και λέει: κράτα λίγο την πυρίτσα μου. Θα σας δείξω εγώ ότι δεν τερματίζεται. Πάει κι άλλο. Και το πήγε κι άλλο. Γιατί σου λέει ο James Cameron, τελειοποίησα τα CGI στη στεριά. Στη θάλασσα. Και μπορεί το βίντεο να είναι απ' όλα χωρίς πόλη και πρέπει να είναι σύντομο, αλλά παιδιά, θέλω να σας πω ένα πολύ ωραίο fun fact εδώ που θα σας βοηθήσει να εκτιμήσετε κιόλας περισσότερο την ταινία που θα πάτε να δείτε. Το να κάνεις μια ταινία 100% CGI είναι δύσκολο. Το να κάνεις μια ταινία 100% CGI μέσα στο νερό είναι ακατόρθωτο ή μάλλον ήταν. Και αυτό γιατί είναι πάρα μα πάρα πολύ δύσκολο να βάλεις τους ηθοποιούς να αλληλεπιδρούν μέσα στο νερό. Πρώτον, γιατί πρέπει να εκπαιδευτούν σε αυτό, να εκπαιδευτούν στις καταδύσεις, να μπορούν να κρατάνε πολύ την αναπνοή τους κάτω από το νερό. Γιατί ναι, παιδιά, υποβρύχιες σκηνές είναι σε μεγάλο ποσοστό όντως υποβρύχιες. Και το δεύτερο στοιχείο, κυρίες και κύριοι, που καθιστούσε ακατόρθωτο το τέλειο υποβρύχιο CGI ήταν το φως. Γιατί, παιδιά, όταν κινηματογραφείτε κάτι σε στεριά, όσα φώτα και να σε βαράνε, από όποια γωνία και να σε βαράνε direct. Έρχονται ακριβώς απάνω σου.
Όμως, παιδιά, μέσα στο νερό αυτό αλλάζει, γιατί υπάρχουν οι κυματισμοί του νερού που διαχέουν το φως όπου να είναι. Οπότε αυτό είναι αδύνατο να το τυθασεύσει κάποιος μετά στο edit. Τι έκανε λοιπόν ο James Cameron και η παρέα του? Γέμισε όλη την επιφάνεια της πισίνας στην οποία γυρίστηκε, ρε παιδί μου, η δεύτερη ταινία Avatar με πάρα πολύ μικρά μπαλάκια, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν ώστε να μην αφήνουν το φως να μπαίνει από την επιφάνεια του νερού μέσα. Αλλά και να μην βγαίνει κιόλας. Εν ολίγης, με αυτόν τον τρόπο κατάφεραν να τυθασεύσουν τις αντανακλάσεις του φωτός. Είναι, Θωμά, η δεύτερη ταινία καλύτερη της πρώτης? Είναι, παιδιά, και είναι σχεδόν σε όλους τους τομείς της. Παντού το πάει το πράγμα ένα βήμα παραπάνω. Και λέω σχεδόν σε όλους, γιατί σε έναν τομέα δεν ξεπερνάει την πρώτη ταινία, και αυτός ο τομέας, παιδιά, είναι το soundtrack. Εκεί τα αυτιά μου για κάποιο λόγο μου είπαν ότι η πρώτη ταινία τα πήγε καλύτερα. Όχι ότι η δεύτερη δεν έχει καλό soundtrack, δεν γίνεται κιόλας, γιατί στη βάση της στηρίζεται στο soundtrack της πρώτης ταινίας, αλλά πιστεύω, ρε παιδί μου, ότι αυτά που άκουγα με αυτά που έβλεπα στην πρώτη ταινία ήταν πιο ταιριαστά από ότι στη δεύτερη. Η δεύτερη μου φαίνεται ότι λίγο αυτόν τον τομέα επίτηδες τον έχει αφήσει λίγο στην άκρη. Λίγο. Όπως προείπαμε λοιπόν, και όπως προδίδει και ο τίτλος της ταινίας δηλαδή, το δεύτερο Avatar τοποθετείται υποβρύχια. Πριν πάω λοιπόν να δω την ταινία, δεν είχα καταλάβει, παιδιά, αυτό το δαιμόνιο μυαλό του James Cameron τι πήγε και έκανε εδώ πέρα. Όσο λοιπόν πέρναγαν οι ώρες του δεύτερου Avatar και έβλεπα την ταινία και έβλεπα αυτά που γίνονται, κατάλαβα ότι ο James Cameron συνδύασε την τεχνογνωσία από τη δημιουργία της πρώτης ταινίας Avatar με την τεχνογνωσία από τη δημιουργία της ταινίας Titanicot. Όπως καταλαβαίνετε, ο συνδυασμός αυτών των γνώσεων σε συνδυασμό με τη μακροχρόνια εμπειρία, ρε παιδί μου, του James Cameron, δεν γίνεται να αποτύχουν. Δεν μπορείς να βγάλεις κακό αποτέλεσμα. Μιλάμε για μια ταινία τεχνικά άψογη. Θα έλεγα ψεγάδιαστη, αλλά μετά θα μου λέτε ότι μας λέει συνέχεια ψεγάδιαστη. Όλες οι υποβρύχες σκηνές, παιδιά, είναι λες και είσαι κι εσύ όντως μέσα στη θάλασσα, ειδικά άμα την ταινία τη δεις σε 3D. Δεν καταλαβαίνεις τι είναι ψηφιακό και τι όχι, χωρίς υπερβολή. Και το αποτέλεσμα, παιδιά, και εδώ πέρα, γιατί και στην πρώτη ταινία Avatar υπήρχε ανάλογο αποτέλεσμα, αλλά εδώ νομίζω είναι ακόμη καλύτερο. Η αληθοφάνεια του κόσμου και των χαρακτήρων ήταν εξωπραγματική. Για να καταλάβετε γιατί πράγμα μιλάμε, ο διπλανός μου παίζει να ερωτεύτηκε μία από τις ηθαγενείς εκεί πέρα, αυτές τις καινούργιες, τις τυρκουάς. Όχι παίζει, σίγουρα την ερωτεύτηκε. Και επειδή σίγουρα θα έχετε επίσης την απορία εάν αξίζει να δείτε το Avatar σε 3D ή να το δείτε απλά, ρε παιδί μου, σε κανονική οθόνη, θα σας πω ότι είμαι από αυτούς που θεωρούν τη 3D τεχνολογία κάτι το πολύ κουραστικό, γιατί εγώ φοράω και γυαλιά κιόλας, οπότε να φοράς γυαλιά πάνω από γυαλιά έγινε από μόνο το κουραστικό. Αλλά, παιδιά, σε αυτή την περίπτωση αξίζει και παραξίζει τον κόπο. Γιατί, παιδιά, κακά τα ψέματα τώρα, για κόπο μιλάμε, όπως και να το κάνεις, είναι μια ταινία το Avatar που διαρκεί 3 ώρες και 12 λεπτά. Οπότε, ναι, έχει εκπληκτικό 3D, ναι, έχει 3D που δεν θα το δεις σε κανένα άλλο project ποτέ, γιατί δημιουργεί τις ταινίες Avatar ο βασιλιάς του 3D, αλλά εντάξει. Είναι πάνω από 3 ώρες, οπότε δεν γίνεται να μην σε κουράσει. Θα σε κουράσει, αλλά χαλάλι. Αλλά εντάξει, δεν σε φοβάμαι. Εδώ άντεξες και δεις μέχρι το τέλος του Μόρμπιους. Εδώ ακολούθησες. Εάν έχεις πάει και έχεις δει 3D κάποια άλλη ταινία, νομίζεις ότι έχεις δει 3D. Το franchise Avatar μόνο είναι 3D. Εντάξει, το πιάσαμε. Γιατί οι άνθρωποι το πέτυχαν και πάλι. Όντως η Πανδώρα ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σου και όντως μέσω της 3D τεχνολογίας καταφέρνουν να σε κάνουν μέρος της, να νιώθεις ότι είσαι κι εσύ εκεί πέρα. Εντάξει, ακούσατε τα καλά τώρα? Ωραία. Επειδή ακούτε το Θωμά, πάμε να ακούσουμε και λίγο τα αρνητικά. Δεν μου άρεσαν καθόλου κάποιες από τις καινούργιες ιδέες της ταινίας. Βασικά, δεν μου άρεσαν κάποιες από τις ιδέες της ταινίας που και καλά είναι καινούργιες. I hear her heartbeat. She's so close. Φυσικά και δεν θα σποιλάρω τίποτα, γιατί θέλω να σας ξαφνιάσει η ίδια η ταινία, ρε παιδί μου, με αυτά που θα σας δείξει. Αλλά, παιδιά, εγώ περίμενα κάτι πιο φρέσκο, ρε παιδί μου, κάτι εντελώς καινούριο. Γιατί σε πολλά σημεία, μάλλον στο μεγαλύτερο μέρος της, η δεύτερη ταινία Avatar σεναριακά
κοπιάρει την πρώτη. Ήταν πάρα πολλές οι στιγμές που ένιωθα ότι βλέπω την ίδια ταινία, απλά σε διαφορετική τοποθεσία και με διαφορετικούς χαρακτήρες. Βέβαια, όσο περνάει η ώρα και φτάνει η ταινία προς το τέλος της, αυτό αλλάζει, αλλά μέχρι να φτάσουμε εκεί, μια κονσέρβα τη βλέπεις. Και μιας και ανέφερα τη λέξη τέλος, να σας πω πως στο τέλος έμεινα με πάρα πολλά ερωτηματικά και το πρόβλημα εδώ είναι ότι τα ερωτηματικά που μου άφησε η ταινία ήταν πάρα μα πάρα πολύ σημαντικά. Και δεν δικαιολογεί τη δεύτερη, γιατί το ίδιο ακριβώς, παιδιά, κάνει και η πρώτη ταινία. Δηλαδή, το τέλος της πρώτης με το τέλος της δεύτερης ταινίας μοιάζουν πάρα πολύ στο βαθμό ικανοποίησης που φέρνουν στο θεατή. Στην ουσία, είναι μισό τέλος. Θεωρώ, ρε παιδί μου, πως όπως και η πρώτη, έτσι και η δεύτερη, το τέλος που σου δίνει δεν είναι απόλυτα ικανοποιητικό. Και το καταλαβαίνω, γιατί θα μου πει κάποιος, ρε Θωμά, θα βγουν άλλες τρεις ταινίες. Okay, το ακούω, αλλά δώσε μου τουλάχιστον έστω κάτι διαφορετικό σαν τέλος και όχι πάλι μια κόπια από την πρώτη ταινία. Πάντως, επειδή το συγκεκριμένο σενάριο είναι γραμμένο από τα χεράκια του James Cameron, στο τέλος, το σύνολό του, ρε παιδί μου, είναι αρκετά ικανοποιητικό. Είναι okay. Και πώς να μην ήταν άλλωστε, γιατί εντάξει, παιδιά, James Cameron, θρύλος, okay, να τον εκθιάσουμε, να πούμε καλά λόγια, αλλά δεν μπορεί να είναι και στο απειρόβλητο. Γιατί, όπως κάνει συνήθως ο James Cameron, έτσι και εδώ υπήρχαν πάρα μα πάρα πολλά κλισέ. Εάν έχετε δει μία ταινία του James Cameron και νομίζετε ότι είχε μέσα κλισέ, περιμένετε μέχρι να δείτε το The Way of Water. Γιατί εκεί ο James Cameron πήρε όλα τα κλισέ από όλες τις ταινίες του και τα πέταξε μέσα εκεί πέρα. Και ναι, εννοείται πως δουλεύουν, γιατί παιδιά μιλάμε για δοκιμασμένες συνταγές, αλλά είναι δοκιμασμένες συνταγές. Το έχεις ξαναφάει αυτό το φαΐ. James Cameron, το ξέρω ότι υπάρχει μια λαϊκή φράση που λέει, ρε παιδί μου, τώρα θα αλλάξουμε στα πίσω-πίσω, αλλά τουλάχιστον εγώ θα ήθελα, ρε παιδί μου, τη σεναριακή σου πένα να εξελίσσεται και λίγο. Πάλι καλά όμως, κυρίες και κύριοι, αυτό το κλισέ σενάριο το έσωσαν οι υπόλοιπες φρέσκες ιδέες που έχει η ταινία. Και αυτή η φρεσκάδα υπάρχει περισσότερο στις κοινές δράσεις της. Γιατί μιλάμε για μια ταινία που έχει απίστευτα όμορφη δράση και απίστευτα έξυπνη δράση. I need you to be strong. Μία δράση που πραγματικά, παιδιά, συμμετέχει ολόκληρη η Πανδώρα. Και έχει φροντίσει η ταινία να σε δέσει με τα πάντα. Με το νερό, με τα γρασίδια, με πετούμενα, με ορούμενα, με υποθαλάσσια, με τα πάντα. Με ό,τι κινείται και όχι στην Πανδώρα. Και προσέξτε, γιατί όταν είχα πει το αντίθετο για την ταινία Black Adam, πολλοί είχατε παρεξηγήσει τα λόγια μου, γιατί πολύ απλά δεν βλέπετε όλο το βίντεο, ακούτε κάτι και μετά πηγαίνετε και σπάτε το πληκτρολόγιο από αυτά που γράφετε. Όταν λέω ότι το Avatar είχε καλή δράση, μάλλον ότι είχε τέλεια δράση και ότι είχε έξυπνη δράση, εννοώ επίσης ότι είχε δράση με νόημα. Πριν ξεκινήσει οποιοδήποτε πετσόκομα στην ταινία, η ταινία έχει φροντίσει να σου σετάρει τα πάντα ολόσωστα. Τα πάντα, ρε! Ξέρει ο θεατής και όλους τους χαρακτήρες, έχει προλάβει να δεθεί με όλους τους χαρακτήρες και έχει προλάβει η ταινία να σου μάθει και όλα αυτά που χρησιμοποιούνται μέσα στη μάχη. Μάλιστα, κάποια τα σετάρει ενώ γίνεται η μάχη. Αυτό, παιδιά, πραγματικά σχεδόν δεν γίνεται. Μόνο ο James Cameron μπορούσε να το κάνει. Συνεχίζοντας λοιπόν να μιλάμε για τις ωραίες ιδέες που είχε η ταινία, μου άρεσε που οι ομαδικά και οι ηθαγενείς του πλανήτη Πανδώρα έχουν εξελιχθεί, ρε παιδί μου, έχουν μάθει περισσότερα για τα όπλα των ανθρώπων, ξεκινάνε και ασχολούνται με την επιστήμη, αλλά νομίζω ότι μετά από τόσα χρόνια και μάλιστα όταν πλέον στην ομάδα τους έχουν έναν που προέρχεται από τους ανθρώπους και έχουν και επιστήμονες που δουλεύουν για αυτούς, θα έπρεπε να έχουν εξελιχθεί πολύ περισσότερο. Ειδικά όταν είσαι ένας λαός που έχει πληγεί τόσο έντονα από τους ανθρώπους που τους έδιωξαν στην πρώτη ταινία και εννοείται ότι επιστρέφουν πίσω, εντάξει, για το spoiler, παιδιά, τι άλλο θα γινόταν δηλαδή. Έπρεπε να βάλουν τον κόλο τους κάτω και να εξελιχθούν σαν είδος, όχι τίποτα άλλο, για να μπορέσουν να επιβιώσουν μιας νέας επίθεσης. Γιατί και στη δεύτερη ταινία, εκτός από το ότι ξέρουν να χρησιμοποιούν, ρε παιδί μου, κάποια ανθρώπινα όπλα, δεν ξέρουν να κάνουν τίποτα άλλο, ακόμη με κοντάρια και με τόξα είναι. Και τώρα θέλω να πω κάτι, παιδιά, που το βλέπω σιγά σιγά να έρχεται, το βλέπω να εξελίσσεται, ήδη έχει γίνει δηλαδή, και δεν μου αρέσει καθόλου. Και αυτό είναι ότι η φάση με τον πλανήτη Πανδώρα, τον πλανήτη που έχει πάει εκεί η ανθρωπότητα για να μπορέσει να πάρει ορυκτό πλούτο και κάτι άλλο που θα δείτε στην δεύτερη ταινία, αρχίζει και γίνεται
οικογενειακές ιστορίες. Δηλαδή, για εμένα δεν επιτρέπεται να κάνεις οικογενειακή υπόθεση, μία επιχείρηση, ένα project το οποίο έχει να κάνει με απίκηση από έναν πλανήτη σε έναν άλλο και αφορά κιόλας την επιβίωση αυτού του πλανήτη. Λες και το project Pandora είναι, ρε παιδί μου, το κονέ 10 ανθρώπων οι οποίοι δεν αφήνουν κανέναν άλλο να μπει μέσα σε αυτή τη φάση. Με άλλα λόγια, στο θέμα χαρακτήρων, το Avatar ξεκινάει σιγά σιγά και γίνεται Star Wars. James Cameron, μην το μικραίνεις το σύμπαν σου. Είναι κρίμα, ρε φίλε. Σοβαρευτείτε, ρε, η Πανδώρα είναι, όχι το ελληνικό δημόσιο. Και επίσης, μιας και το θυμήθηκα τώρα, ρε Κάμερον, ο Τσιγδέμογλου από την πρώτη ταινία. Πού πήγε, τι έγινε. Τι έγινε, σου αρνήθηκε ο ηθοποιός να παίξει στην δεύτερη ταινία. Ποιος αρνείται στο James Cameron, όμως, αποκλείεται, κάτι άλλο θα γίνει. Και δεν γίνεται να κλείσουμε αυτό το βίντεο εάν δεν μιλήσουμε για τις ερμηνείες του The Way of Water. Όλοι όμως, από τους μικρότερους μέχρι τους μεγαλύτερους, δίνουν τον καλύτερό τους σε αυτό στο θέμα ερμηνείων. Και να διευκρινίσω εδώ πως στα κλισέ που είπα πιο πριν, δεν εννοώ τους κλισέ χαρακτήρες από 80's ταινίες που υπάρχουν μέσα στη δεύτερη ταινία Avatar. Γιατί ναι, υπάρχουν και ναι, παιδιά, χρειάζονται τέτοιοι χαρακτήρες σε blockbusteriές σαν το Avatar 2. Το θέλει, ρε παιδί μου, ένα τέτοιο project, τον ζητάει ένα τέτοιο χαρακτήρα, έναν επιφανειακά κακό, έναν κακό, ρε παιδί μου, που δεν έχει ούτε κάποια βαθύτερη σκέψη, ούτε κάποια βαθύτερη φιλοσοφία. Του αρέσει απλά να είναι καθήκη και τον συχαίνεσαι γι' αυτό. Στο διατάφτα, λοιπόν. We cannot let you bring your war here. Το The Way of Water δεν είναι, ρε παιδί μου, μια ταινία που τουλάχιστον σεναριακά θα σου ανατινάξει τον εγκέφαλο και θα σε κάνει να δεις κάτι που δεν το έχεις ξαναδεί. Αλλά είναι ένα blockbuster που τα έχει όλα. Έχει και τα απίστευτα εφέ του, έχει και την πολύ όμορφη και ξεχωριστή δράση του και έχει και συγκίνηση. Για James Cameron μιλάμε άλλωστε, άμα δεν σε κάνει ο Cameron να κλάψει σε ταινία του, παιδιά, πραγματικά πρέπει να έχετε πρόβλημα, πρέπει να πάτε σε ψυχολόγο να το κοιτάξετε. Και ναι, θα το πω και όσοι βλέπουν καιρό αυτό το κανάλι θα καταλάβουν ακριβώς γιατί το λέω. Μπράβο στο James Cameron που είναι παντελονάτος και στις ταινίες του τολμά. Μπράβο του που δεν λυπάται κανέναν και δίνει πόνο σε όλα τα project του και είναι αφοσιωμένος στο όραμά του 100%. Χωρίς να τον νοιάζει το ποιον θα πληγώσει. Γιατί είναι ταινία, κύριε, και δεν θα έπρεπε να νοιάζει κανέναν εάν θα στεναχωρηθεί με την προβολή της ο Γιαννάκης, ο Κωστάκης, η Μερούλα, το Κατερινάκη ή οποιαδήποτε, τέλος πάντων, ή οποιοδήποτε δει αυτή την ταινία. Είναι μια ταινία και πάνω απ' όλα μέσα από μια ταινία, μάλλον μετά το τέλος της προβολής μιας ταινίας, πρέπει να βγαίνεις καλύτερος άνθρωπο. Και αυτό θα το πετύχει μια ταινία μόνο εάν σου χαρίσει δυνατά συναισθήματα. Αφήστε λοιπόν τις φλωριές καινούργιοι σκηνοθέτες και μάθετε από τους βετεράνους πώς γίνεται σωστά και πώς είναι ο σωστός κινηματογράφος. Άιντε, μπράβο. Έχουμε πήξει τις μετριότητες, να πούμε. Και όχι τίποτα άλλο. Το χειρότερο δεν είναι ότι έχουμε πήξει τη μετριότητα, είναι ότι μου τη βαφτίζουν οι περισσότεροι τη μετριότητα ως κάτι wow, ως κάτι τέλειο. Τρέξτε λοιπόν γρήγορα να κλείσετε εισιτήριο για τη νέα ταινία Avatar και μάλιστα κλείστε τη σε ό,τι καλύτερο μπορείτε να βρείτε. Σε 3D, Dolby, Molby, Folby, σε ό,τι καλύτερο μπορείτε να βρείτε. Τα αξίζει τα λεφτά του και με το παραπάνω, πιστέψτε με. Το έχω πει και στο βίντεο καλή ή κακή, θα το πω και τώρα, μετά δηλαδή από όταν είδα το The Way of Water και είδα ότι όντως, ρε παιδί μου, είναι καλή ταινία και καλύτερη της πρώτης. Πιστεύω λοιπόν πως δεν θα έχει την εισπρακτική επιτυχία που είχε η πρώτη ταινία. Πολύ απλά γιατί μιλάμε για δύο εντελώς διαφορετικές εποχές, δυστυχώς. Όμως αξίζει στο συγκεκριμένο project να φτάσει ψηλά και ας βάλει ο καθένας, ρε παιδί μου, το λιθαράκι του ώστε να φτάσει όσο πιο ψηλά γίνεται. Όχι τίποτα άλλο, για να δούμε και το πλάνο, το όραμα του James Cameron ολοκληρωμένο. Γιατί ξέρετε πολύ καλά πως άμα το δουν ότι δεν πάει καλά, δεν κολλώνουν καθόλου να το κόψουν το μαχαίρι. Το σημερινό μήνυμα λοιπόν του βίντεο, θα το επαναλάβω, το είπα και στην αρχή, είναι: εάν έχεις ένα δις και δεν ξέρεις τι να το κάνεις, δώσ' το στο James Cameron. Αυτός ξέρει πάρα πολύ καλά τι να το κάνει. Καλή διασκέδαση λοιπόν σε όσους πάνε να δουν το The Way of Water στον κινηματογράφο. Όσοι το έχετε δει ήδη, εννοείται ότι θέλω να μου γράψετε τη δική σας άποψη κάτω στα σχόλια. Θα σας παρακαλούσα χωρίς spoiler. Αλλά επίσης θα ήθελα να μου γράψετε και ποια είναι η αγαπημένη σας James Cameron
ταινία. Εγώ ήμουν ο Θωμάς. Εάν θέλεις να βλέπεις περισσότερο τη φατσάρα μου, μπορείς να με ακολουθήσεις και στο Instagram αλλά και στο TikTok. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που έμεινες ως το τέλος αυτού του βίντεο. Εάν σου άρεσε, ξέρεις τι να κάνεις. Και για να μην χάσεις τα επόμενα, πάτησε το κουμπί της εγγραφής και το καμπανάκι για να μην χάνεις καμία ειδοποίηση για τις επόμενες βιντεάρες που θα έρθουν. Και μέχρι το επόμενο βίντεο, να βλέπετε ταινίες και σειρές και σε συγκεκριμένη περίπτωση να τη βλέπετε σε 3D. Να περνάτε super!